Λοιπόν, ο Άγγελος Βουράκης είναι στο Μόλυβο, στο κάτρο του Μολύβου. Τον βλέπουμε με πολύ ωραία εικόνα. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί εγώ σας ακούω με πολλές διακοπές. Δυστυχώς δεν σας ακούω καλά. Σε ακούμε. Είμαστε στο Μόλυβο της Λέσβου. Είναι αυτό το οποίο εμείς οι δικηγόροι λέμε εκλογικός τουρισμός. Διότι όπου διοριζόμαστε και όπου μας κληρώσει ο Άριος Πάτης. Είμαι εδώ λοιπόν μαζί με ένα καλό συνάδελφο σήμερα. Είμαστε αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι εδώ στο νομό Λέσβου. Θέλω να σας πω ότι έχει 200 τμήματα το νησί της Λέσβου και άλλα 56 περίπου η Λίμνος και δύο ο Άγιος Ευστράτιος. Είμαστε περίπου 20 άνθρωποι που είμαστε αναπληρωματικοί και είμαστε stand-by αν χρειαστεί κάτι να πάμε να αναπληρώσουμε κάποιον συνάδελφό μας. Άρα συγγνώμη, τι κάνεστε, εσείς πληρώνεστε για να κάθεστε τώρα? Ναι, θα σας πω, πληρωνόμαστε. Είναι αναπληρωματικοί άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Δεν είναι και λίγα. Πληρωνόμαστε το ίμιση. Μια χαρά είσαι. Είναι εκλογικός τουρισμός. Πού θα πιει σούζο, βρήκες? Έχω βρει, ξεκίνησα από χθες το βράδυ εδώ πέρα μαζί με παλιούς φίλους φοιτητές εδώ δικηγόρους στη Μυτιλίνη. Ήδη ξεκινήσαμε από χθες και σε λίγο τώρα θα συνεχίσουμε το tour. Είμαστε βέβαια πάντα stand-by, διότι ο έφορος των εκλογών που είναι στο πρωτοδίκτυο μπορεί να μας καλέσει και να πρέπει να πάμε. Αν και σου λέω ότι μέχρι τώρα είναι όλα ομαλά και εγώ πρώτη φορά στη Λέσβο εδώ απολαμβάνω και ήρθαμε εδώ στο Μόλυβο να τον δούμε και να κάνουμε μια βόλτα. Για πες τις πρώτες εντυπώσεις. Καταρχάς δεν υπάρχουν προβλήματα πουθενά? Όχι, φαντάζομαι. Είναι όλα άψογα. Χθες το βράδυ που πήγαμε στο πρωτοδικείο είχαν παραλάβει όλα τα εκλογικά τμήματα του σάκους τους. Σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία. Αυτό που διαφοροποιεί τη διαδικασία από αυτή τη φορά είναι ότι έχουν όλοι το περιβόητο τάμπλετ. Θα μετρήσουν πρώτα συνδυασμούς κομμάτων και θα δώσουν τα αποτελέσματα μέσω του τάμπλετ, γι' αυτό θα τα έχουμε τόσο γρήγορα. Και μετά θα ξεκινήσουν τη σταυροδοσία όλων των κομμάτων, την οποία πάλι θα δώσουν μέσω τάμπλετ. Οπότε το βράδυ θα ξέρουμε και ποιοι βουλευτές έχουν εκλεγεί. Και κάτι καινούργιο το οποίο γίνεται για πρώτη φορά είναι ότι στις 10.30 μέσω του τάμπλετ πάλι δώσανε την πρώτη συμμετοχή. 10.30 με 2 θα δώσουν το δεύτερο κύμα συμμετοχής και το τελευταίο, για να ξέρει singular loaded πόσοι έχουν συμμετάσχει, θα δοθεί το μεσημέρι 4.30 με 5 η ώρα, για να ξέρουμε πόσοι έχουν προσέλκυση στις κάλπες. Αφού είσαι και εκλογικό τουρισμό, για πες μας πώς τη βλέπεις τη Λέσβο. Λοιπόν, εντάξει, η Μυτιλίνη είναι η Λέσβο, στο νησί της Λέσβο, αλλά και η πόλη της Μυτιλίνης είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Τόσα ωραία κτίρια, πετρόκτιστα εδώ πέρα στο Μόλυβο, είναι πανέμορφα. Δεν είχα ξαναδεί αυτό το οποίο θα σας βοηθήσω να ζήσετε κι εσείς τώρα, να γυρίσουμε και να δείτε την Τουρκία τόσο κοντά. Νομίζω ότι θα πλώσω το χέρι μου και θα πιάσω να δω τις ακτές της Τουρκίας. Τώρα το βλέπουμε μπροστά μας τη μύτη της Τουρκίας. Είδα πριν λίγο στο χάρτη, είναι μια περιοχή που λέγεται Μπαμπάκαλε. Μάλιστα. Για να σας πω το που είμαστε, είδα μια περιοχή που λέγεται Μπαμπάκαλη και πιο κάτω είναι το Αϊβαλί. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά αξίζουν όλοι να έρθουν και εδώ είμαστε τώρα που είναι πάρα πολύ όμορφα, στο κάστρο του Μόλυβου. Βέβαια. Πολύ ωραία. Άγγελε. Όχι, έτσι εκεί ψηφίζει. Άγγελε, πιες ένα και για μας, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Γιατί εμείς το λατρεύουμε το ούζο και τα αυτά. Και τα συμπαραμαρτούντα, ναι. Και καλή αναπλήρωση, Άγγελε. Καλή αναπλήρωση. Είμαι σίγουρος ότι θα πιω πολύ. Και μη μου στεναχωριέσαι, δηλαδή. Να φας και να πεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, γεια σου, Άγγελε, Άγγελος Βουράκης. Λοιπόν, από Λέσβο. Ναι. Μύκονο. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος όλων. Μακράν. Ο καλύτερος. Ψήφισες? Βέβαια, σκεφτήσα από νωρίς. Έχω να σας πω ότι οι ξένοι τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα. Σήμερα γίνεται χαμός στα Ματογιάννια, στη χώρα της Μυκόνου. Αλλά και χτες που ήμουν στην Πάρο είδα πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά όπως και στην Άξο που κατέβηκε αρκετός κόσμος από αυτά τα γρήγορα, τα οποία μπορώ να σας πω ήταν γεμάτα, δεν υπήρχε πουθενά θέση. Μάλιστα. Να σου πω, εκεί έχει ξεκινήσει beach bar και τέτοια πάρτι σήμερα. Σε τι κατάσταση είναι το νησί? Βεβαίως και υπάρχουν beach bar και πάρτι. Είναι λογικό, γιατί οι ξένοι έρχονται εδώ για να διασκεδάσουν, να κάνουν το μπανάκι τους. Και είναι πολύ φυσικό, γιατί τέτοιες παραλίες δεν τις βρουν στα μέρη τους. Ούτε και τη διασκέδαση την οποία έχουμε, που ξέρετε, εδώ πέρα δεν έχει κάποιο dress code περίεργο. Πίνεις και όσο θέλεις. Και γενικά υπάρχει και ο ροκαμάκι, να σου το πω διαφορετικά. Όχι, έτσι να το πεις. Μια χαρά το λες. Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Είναι στην ελληνική κουλτούρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Πέτρο μου, να περνάτε καλά. Είναι ωραίο. Έχει καλό καιρό, βλέπω ότι είναι ηλιόλουστη ημέρα. Ή έχει συννεφιά. Όχι, καλά είναι. Έτσι, λίγο έχει μια κουφόβρεση, αλλά σίγουρα ο κόσμος θα πάει για μπάνια. Αυτό το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Να σε καλά, Πέτρο. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, Πέτρο. Fresh Juices βλέπω εκεί. Τη βλέπεις τη δουλειά μας? Στο έχω πει χρόνια τώρα. Δεν μ' ακούς.
Δεν το αποφύγαμε. Δεν με ακούς. Δεν το αποφύγαμε, Γιάννη. Franchise θα το είχαμε κάνει. Το Fresh Juice. Πολυεθνική θα είχαμε.